Κάτι, πες μας καλά. Λοιπόν, λέει εδώ, αν δε ίσον μέχρι στους κοινούς διαιρέτης τον μη και τον μη. Άσκηση. Μια συνειά μας, πράγμα. Καλά, θα την γράψουμε, αν δε ίσον. Μέχρι στους κοινούς διαιρέτης τον μη και νη. Μη και νη. Μη και νη, ακέρι, έτσι. Το οποίο είναι και κομμάτι της θεωρίας αυτός, Ανάση. Ναι, για λέγε. Και δε ισούται με μη επιχή. Υπόθεση δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ισούται με. Μη επιχή. Ναι. Και μη επιψή. Ναι. Να δείξετε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρείται στον χ και ψή ισούται με ένα. Ναι, επιχή. Το οποίο στη θεωρία αναφέρεται γενικά ότι ισχύει, αλλά δεν αποδεικνύεται και το έχει ως άσκηση. Πρέπει να αποδείξουμε. Γιατί μου έχουμε ότι και το μέγιστο κοινό διαιρέτη ισχύει ότι γράφει το γραμμικό συνδυασμό των διαιρεταίων, αλλά... Λοιπόν, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, μα δεν θυμάμαι τώρα τι να πω, θα τη βρούμε. Mm-hmm. Έτσι λύσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν μας δίνουν να αποδείξουμε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ένα, κάνουμε το εξής. Με άτομο. Με άτομο. Έτσι, έστω ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του χ και ψ δεν είναι ένα. Άρα υπάρχει π πρώτος με π διαιρή το μέγιστο κοινό διαιρέτη τον χ ψ. Στην υπόθεση. Mm-hmm. Αυτό είναι ισοδύναμο. Δηλαδή αν είναι. Mm-hmm. Ωραία. Και να δούμε τώρα να το διαχειριστούμε για να καταλήξουμε σε άτομο. Εκεί στοχεύουμε. Mm-hmm. Εντάξει, παιδιά. Mm-hmm. Λοιπόν, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σχέση που μας δούμε. Και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, ας πούμε, πώς να τη χρησιμοποιήσουμε. Πάντως, αφού ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι αυτός, θα έχουμε χ ίσον π. Όχι, αφού ο π διαιρεί το μέγιστο κοινό διαιρέτη, θα έχουμε... Π ίσον με χ, κάπα χ, σύμμα... Χ επί κάπα. Και ψ ίσον... Επί λάμδα. Ή επί λάμδα. Κάπα και λάμδα και. Κοιτάμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί πάνω. Με τι κατάσταση θα κάνουμε. Όπου χ θα βάλουμε το π επί κάπα και όπου ψ το π επί λάμδα. Δε ίσον μη επί π επί κάπα συν μη επί π επί λάμδα. Συνεπάγεται εδώ ίσον π μη κάπα και μη λάμδα. Άρα ο πρώτος π διαιρεί το μέγιστο κοινό διαιρέτη δε τον μη και ψ. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Από χ και ψ. Ναι, 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 ναι. Ναι, αλλά εφόσον εδώ είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, τον μη και νη είναι δε. Σημαίνει ότι γράψαμε το μη σαν ένα γινόμενο πρώτον, το νι σαν ένα γινόμενο πρώτον και ό,τι ήταν κοινό το έχουμε ήδη βγάλει απ' έξω και είναι το ντε. Mm-hmm. Ναι, αλλά εάν είναι έτσι, τότε εδώ βρίσκουμε ότι είναι παραπάνω. Θα υπάρχει και ένα π. Κι άλλο. Το λέμε αυτό. Ναι, ότι είναι... Είναι κάτι ότι...
Άρα δεν μπορεί να είναι το πι, διότι... Εδώ βρίσκεται το άτομο της υπόθεσης. Πώς? Αυτά είναι το άτομο της υπόθεσης. Αυτό είναι το άτομο της υπόθεσης. Δηλαδή, ότι έχουμε αντί να είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τον μη και νη, τον δε, τώρα είναι κάτι παραπάνω. Θα δοκιμάσουμε να το αποδείξουμε κάτι κάπως πιο αυστηρά και πιο καλά. Λοιπόν, συνεπάγεται ένα ίσον μη δια δε, επί χ, αυτός είναι ακέραιος, συν μη δια δε, επί ψ. Το βλέπετε αυτό? Από αυτή τη σχέση του της γραμμικής του ακέραιου συνδυασμού των μη και των χ και ψ, μπορούμε να πάμε εδώ. Όταν έχουμε μια τέτοια σχέση με δύο ακέραιους, αυτό να σας το να το θυμόσαστε. Αν έχουμε δύο ακεραίους α και β, α και β, και γράφουμε έναν ακέραιο συνδυασμό χα και ψβ ίσον με δ, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α και β είναι δ. Εάν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α και β είναι δ, υπάρχουν χ και ψ που το μπορούμε να το γράψουμε. Το αντίστοιχο δεν ισχύει. Αλλά αν είναι ένα, τότε αναγκαστικά ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α και β είναι 1. Αυτό το έχετε υπόψη, θα το ξαναπώ. Πείτε το μια φορά. Να το ξαναπούμε. Βασικά πείτε αυτό που ισχύει πάντα και αυτό που ισχύει... Αυτό που ισχύει πάντα είναι ότι αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α και β είναι δ, τότε υπάρχουν χ και ψ που χ α και ψ β, ακέραιος συνδυασμός, ίσο με δ. Okay. Το αντίστροφο δεν ισχύει. Όχι πάντα. Ναι. Αλλά, εάν κάπα α και λάμδα β ίσον 1, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α και β είναι 1. Αλλά μόνο για το 1. Για το 1, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν είμαι σίγουροι. Όχι, δεν. Μπορεί και να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει. Δεν μπορεί να ισχύει. Εδώ τώρα, λέμε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των μη και νη είναι δ. Άρα ο δ διαιρεί το μη, ο δ διαιρεί το νη. Άρα δικαιούμαστε να πούμε ότι ο μη δια δ είναι ακέραιος και ο νη δια δ είναι ακέραιος. Και επομένως από εδώ μπορούμε να γράψουμε αυτή τη σχέση. Άρα ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τον μη δια δ, μη δια δ είναι 1. Ωραία, γράφουμε και αυτή τη σχέση. Τώρα τα βλέπουμε ανάποδα τα πράγματα. Έχουμε μια σχέση κάπα φορές οχή και λάμδα φορές οψί, ίσον 1. Το χ και ψ είναι 1. Ωραία, πώς θα τα αποδείξουμε αυτό, να τα αποδείξουμε. Δηλαδή αυτό το τελευταίο. Ότι όποτε βλέπουμε μια σχέση αυτής της μορφής, κάπα α και λάμδα β, ίσον 1, γιατί ο μέγιστος κάπα λάμδα. Σαν λίμα. Αν κάπα α και λάμδα β ίσον 1, τότε ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α, β είναι 1. Και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των κ και λ ίσον 1. Και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης κ β ίσον 1. Κοιτάξτε, παίρνουμε ένα από αυτούς τους ακεραίους με έναν από αυτούς. Και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του α λάμδα ίσον 1. Αν είναι ένα λοιπόν, θα αποδείξουμε
ότι ο μέγιστος κοινός και οι τέσσερις αυτοί είναι οι μονάδες. Πώς θα τα αποδείξουμε? Αν κάποιος από αυτούς είναι διάφορος του ένα, τότε υπάρχει ένας πρώτος π που διαιρεί ποιο. Για ποιο θέλεις να αποδείξουμε, Γεωργία? Ας πούμε για το αλφαβήτο. Αυτό. Αν είναι, έχει καλώς, αυτό θέλουμε. Αν δεν είναι, θα υπάρχει ένας πρώτος π που διαιρεί ταυτόχρονα και τον και α, το α και το β. Αφού είναι πρώτος, δεν είναι μονάδα. Γιατί είναι ένας πρώτος, λέγεται ένας αριθμός μεγαλύτερος του ένα, γνήσια, που η μόνη διαιρέτηση είναι το ένα και αυτός. Αφού λοιπόν ο π διαιρεί το α, θα διαιρεί και το κα. Ο π διαιρεί το β, θα διαιρεί και το λαμδα β. Άρα θα διαιρεί το άτισμα, θα διαιρεί το ένα. Να, το ένα και το δύο μονάδα. Μόνο. Και γιατί το π. Γιατί υποθέσαμε, διότι υποθέσαμε ότι αυτός δεν είναι ένα. Ναι, υπάρχουν και μόνο συμπληρωτικό. Άρα όταν βλέπουμε έναν τέκτονα χέριο συνδυασμό που είναι μονάδα, τότε όλα αυτά τα τέσσερα συνδυασμοί είναι μονάδα. Σε αυτό που μας έδωσε η Ανδρονίκη, υποθέσαμε ότι ο ντε είναι μέγιστος κοινός διαιρέτης, άρα δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε να γράψουμε αυτό και τούτο να είναι ακέραιο. Γενικά μπορούμε να το γράψουμε. Αλλά δε, άμα ήταν λιτός, χάθηκε η υπόθεση. Χάθηκε ο έλεγχος. Αλλά είναι ακέραιο. Έτσι. Άρα ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των μη διαντέ, μη διαντέ είναι 1, των μη διαντέ ψ είναι 1, των χ ψ είναι 1 και τα λοιπά. Το χ ψ θέλουμε. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε να η άσκηση να δείξει. Χρησιμοποιώντας το λίμα, λύνεται κατευθείαν. Αν δεν είναι 1, είπαμε δεν ισχύει. Μπορείς να μου δώσεις ένα γιατί. Να βεβαιωθεί. Γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε πρώτος και αν διαιρούσε αυτός ο πρώτος το α και το β, θα διαιρούσε και το γινόμενο. Και δεν μπορεί να ισχύει. Και μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Να έχουμε δηλαδή ένα. Πες δύο αριθμούς. 5 και 8. 5 και 8. Ωραία. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των 5 και 8 είναι 1, βέβαια. Και επομένως μπορούμε να γράψουμε λάμδα 5 και 8 συν 5 λάμδα και 8 μη ίσον 1. Μπορούμε να το βρούμε κιόλας, να βρούμε και δύο συγκεκριμένους. 2, 8, 16, να το. Να είναι 8 επί 2 συν 5 επί 3 ίσον 1. Εδώ ταιριάζει ο μέγιστος κοινός διαιρέτησης του 5 και του 8 είναι 1, του πλην 3 και του 2 εντάξει είναι 1 κτλ. Αν πολλαπλασιάσουμε αυτή τη σχέση με το 9, θα είναι, με το 12, θα είναι 5 επί πλην 36 συν 8, 12 είπαμε. Ναι. Επί 96 ίσον με το 12. Ωραία. Και ποιος θα ήταν ο ισχυρισμός? Είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 5 και του 8, 12. Α, δεν είναι. Άμα δούμε μια τέτοια ισχύση, δεν είναι. Ήταν 96. Ήταν 24, δεν ήταν. Α, 24. Υπολογισίασε του 8. 24. Συγγνώμη. Έχουμε μια τέτοια ισχύση. Δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 5 και του 8 είναι 12, ότι πιθανόν του πλην 36 και του 24 να είναι. Είναι. Μπορεί. Δηλαδή κάποια από αυτά τα ζευγάρια αντέχεται. Αλλά δεν είναι όλα τα ζευγάρια. Δηλαδή μόλις δούμε μια σχέση αυτής της μορφής, σίγουρα το 5 και το 8 ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι 1. Αλλά διαφορετικά, αν δούμε μια τέτοια σχέση, δεν είναι 12. Και το λάμβα και είναι από την πάνω σχέση είναι 1. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά αν δούμε έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι 12 κάποιον συγκεκριμένο που θέλουμε εμείς. Αυτό που ισχύει είναι ότι είναι διαιρέτης του 12. Αλλά μπορεί να είναι και ο Άσος που είναι διαιρέτης του 12. Mm-hmm. Επομένως, ουσιαστικά δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Ξεργαλύνθηκε πλήρως το 12. Οπότε αυτή η άσκηση, αν μας δοθεί έτσι ακριβώς εκφώνηση με το 1, ή μάλλον μια σχέση με αυτή που είχαμε τέλει. Ξέρετε την απόδειξη αν είναι ένα. Ωραία. Αν δεν. Θα γράψουμε το λίγο και θα το αποδείξουμε. Ναι. Είναι και απλό το. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Είναι εύκολο. Αλλά να το θυμόσαστε αυτό, μην το
Δεν σημαίνει ότι ο μέγιστος είναι οποιοσδήποτε κέρδος συνδυασμός. Συνήθω δεν δίνει περιέργεια, δεν τα λέει περιέργεια. Πώ έτσι. Την είπα, μου άρεσε, άρχισα να ασχολούμαι. Άμα μα αρέσει, δεν είναι περιέργεια. Καλή. Αποδείξτε ότι κάθε πρώτο αριθμό διάφορο του 2 είναι τη μορφή 4 μη και 1 ή 4 μη και 3 για μία μήκη στου φυσικού. Και είναι το πρώτο που ερώτημα, αυτό έχει 3. Ωραία. Τότε. Ίσον 4. 4 μη και 1 ή 4 μη και 3. Αυτό είμαι σίγουρος ότι και εσύ και η Γεωργία και ο Δημήτρης μπορείτε σε 30 δευτερόλεπτα. Ναι, αυτό φαίνεται ρωτά πολλά. Λύση. Αποδείξτε ότι κάθε πρώτος αριθμός διάφορος του 2 είναι δημοσφής 4 μη και 1 ή 4 μη και 3. Πι πρώτος, πι διάφορον του 2, συνεπάγεται ο πι περιττός. Διότι ο μόνος άρτιος πρώτος είναι ο 2. Όλοι οι άλλοι άρτιοι από εκεί και πέρα διαιρούνται με το 2, δεν είναι, έτσι. Ωραία. Διαιρούμε, κάνουμε τη διαίρεση πι δια τον αλγόριθμο της δια 4. Άρα θα είναι της μορφής πι ίσου πι 4 κάπα. Δηλαδή να έχει πόλη ή 4 κάπα και 1 ή 4 κάπα και 2 ή 4 κάπα και 3. Δηλαδή με άλλα λόγια το π μόντουλο 4 θα είναι η 0, η 1, η 2, η 3, η 4. Ωραία. Να αποκλείσουμε διάφορα πράγματα. Εδώ μπορεί να είναι αντρομή. Όχι, γιατί θα ήταν άπειρος. Απορρίπτω. Και τούτο μπορεί να είναι. Απόλυτα. Και τι μένει, αυτό και αυτό. Αυτό. Όπως αυτό δίνουμε απλά τη λόγηση ότι πρέπει να είναι περιττός και τα άλλα δύο. Ναι, επειδή έχουμε ότι το π είναι διάφορο το 2, σημαίνει ότι... Και αυτό τι σημαίνει, μπορείς να το γενικεύσεις τώρα, γιατί δεν το ρωτάς. Αν πάρουμε έναν οποιονδήποτε περιττό και τον διαιρέσουμε, κάθε περιττός είναι αυτής της μορφής. Και ένα να είναι πρώτος. Δηλαδή είναι νη κάπα και 1, νη κάπα και 3. Δηλαδή, εμείς τι κάναμε τώρα, η υπόθεση ότι είναι πρώτος διάφορο του 2, βγάλαμε μέσα ότι είναι περίττος. Θα μπορούσαμε να έχουμε περίττους, και ας μην είναι πρώτος. Κάθε περίττος είναι αυτή στην όρθος. Δημήτρη, εντάξει. Πώς? Και μετά συνεχίζει, είναι η ίδια. Ωραία, να το δούμε μετά, αλλά λέω, εντάξει εδώ. Ναι. Άλλη. Στην ίδια άσκηση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μπορείς να μας λέει ότι είναι και τη μορφή κάποιοι. Αντί για 4 ένα άλλο αριθμό, μη είναι ένα και μη είναι 3. Και να διαιρέσουμε διάφορα. Ναι, ναι, εκεί πέρα ναι, τι θα γίνει, πώς θα αποκλείσει διάφορα αριθμό. Εδώ επειδή είμαστε σίγουροι ότι θα είναι περιττό. Περιττό έχουμε ένα αριθμό ή θα είναι περιττό ή θα είναι άρτιο. Δύο περιπτώσει. Από εκεί βγαίνει το. Αν μα δίνει ότι είναι περιττό. Πες ότι είναι 8. 8 θα έχουμε 7-8 περιπτώσεις, πώς θα τις αποκλείσει. Αν είχαμε το 2, ας πούμε, θα είχαμε το 0 και το 1. Αφού είπαμε το 2 είναι διάφορο. Δεν θα είχαμε 2 κόμμα και 2 κόμμα. Εντάξει, αλλά θα, ήσουν, θα είχες κάποιες ισχυρές δυσκολίες να αποκλείσεις κάτι. Μετά πας πια με μορφή των πρώτων, κατανομή πρώτων και ιστορίες. Είναι και δύσκολα πια τα ζητήματα. Αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ με τους πρώτους. Γενικά. Δεν ξέρω τώρα, πες μου κάτι πιο συγκεκριμένο για να σου απαντήσω. Γιατί 8 να είναι τόσο πιο δύσκολο τη διάρκεια του 8. Δεν θα είχαμε. Το 8. Ναι, 7. Το 8 έχει μια. Έχουμε 7 περιπτώσεις. Να το δούμε. Θα ήταν δηλαδή ή 8 κάπα ή 8 κάπα και 1 ή 8 κάπα και 2, 8 κάπα και 3, 8 κάπα και 4. 8 κάπα και 5, 8 κάπα, μιας εξάντλησης, και 8 κάπα και 7. Λοιπόν, με τις ίδιες συνθήκες, αυτό το αποκλείς, αυτό,
και το και 4 και το και 6. Και το και 6. Αλλά πώς θα τα πουλήσω. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση το εξής. Το 5 και το 7 δεν ισχύει. Κάτι που γίνεται με το 8, με το 8, εάν πάρεις τους ακεραίους μόντουλο 8, 0, 1, 2, 3 μέχρι 7 και πάρεις τα τετράγωνα, βγαίνουν λίγα. Πόσα είναι, ή 0, 3, 0, 1 ή 4. 0, 1, 4, δεν το θυμάμαι, αλλά θα το πω. 0, 1 ή 4. Ωραία, αν σου πει και ότι έχουμε ένα πρώτο που έχουμε το τετράγωνο το να το διαιρέσουμε, να το πει αλλιώ, να στο πει μόνο. Να το διαιρέσουμε, αφήνει υπόλοιπο 4. Έχω και κάτι τέτοιε πάσχε παρακάτω. Διάφορα. Α πούμε, μπορεί να αποκλείσει και να πα σε μια περίπτωση. Για να είμαι σωστή, πρέπει και εδώ να μείνει το 8 κάπε και αν είναι και 8 κάπε και 3. Ή όχι. Όλες. Γενικά το ερδεύω. Άμεσα πώς να τα αποκλείσει. Είναι ουσιαστικά βγάζει ότι είναι περιττός. Είναι ή αυτός, ή αυτός, ή αυτός, ή αυτός, ή αυτό κάπου και αυτά. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Και εντάξει, αν αμφιβάλλεις κιόλας, γιατί υπάρχει πρώτος που είναι αυτής της μορφής. Γιατί. Υπάρχει πρώτος που είναι αυτής της μορφής. Δηλαδή 8, K και 7. Υπάρχει πρώτος. Πες μου ένα τέτοιο πρώτο. 8, K, 23. Εδώ, παιδιά, υπάρχει ένα περίφημο θεώρημα, το οποίο λέει το εξής. Ότι αν πάρουμε μία αριθμητική πρόοδο, πες μου δύο αριθμούς, που ο μέγιστος κοινός διαιρέτης να είναι 1. 5 και 8. 5 και 8. Λοιπόν, και να πάρω μια αριθμητική πρόοδο με πρώτο όρο το α, το 5 και λόγο το 8. Ο πρώτος όρος, πάρα τους θετικούς, ας πούμε, και στα θετικούς. Ο πρώτος είναι ο 5. Ο δεύτερος είναι 5 και 8. Ο τρίτος, 5 και 2 επί 8. Και ούτω καθώς. Μια αριθμητική πρόταση. Υπάρχουν άπειροι πρώτες σε κάθε αριθμητική. Και έτσι θα βρίσκεται το 8. Η απόδειξη είναι πολύ δύσκολη. Εξαιρετικά χρησιμοποιείς βαριά θεωρία μηγατικών συναρτήσεων. Σε κάποιες αριθμητικές πρόοδους όμως είναι εύκολα τα πράγματα και με στοιχειώδη τρόπο, ξέρω ότι της μορφής 4K και εδώ είναι μια αριθμητική πρόοδο. Θα μπορεί να βρεις ότι υπάρχουν άπειροι πρώτες. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα μας ρωτήσεις. Και πάση ουσιαστικά η απόδειξη αξίζει τον κόπο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Διότι τι κάνεις, ουσιαστικά αυτό είναι μια ευθεία, μπορεί να τη δεις και γεωμετρικά, μια ευθεία. Και πάνω σε αυτή την ευθεία υπάρχουν άπειροι πρώτοι. Εν πάση περιπτώσει, η απόδειξη ορίζει σε ένα είδος πυκνότητας και αποδεικνύει στο τέλος ότι αυτή η πυκνότητα δεν είναι μηδέν, ότι υπάρχουν άπειροι. Θέλει πολύ θεωρία μηγατικών συναρτήσεων. Θα σας αρέσει. Ή και όχι. Ή και όχι. Όμως, γιατί δεν δοκιμάζετε να το μάθετε καλά, να εμβαθύνετε και θα δείτε. Επομένως, όλοι αυτοί υπάρχουν πρώτοι, δηλαδή θέλω να πω ότι αν δοκιμάσει κανείς θα βρει πρώτος και αυτής της μορφής και αυτής και αυτής και αυτής και μάλιστα άπειρος. Ξεφύγαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ αυτό το αυτό. Λοιπόν, τι έλεγες? Αποδείξτε ότι κάθε φυσικός αριθμός της μορφής 4, μη και 3 έχει έναν τουλάχιστον πρώτο διαιρέτη της μορφής 4, μη και 3. Yes. Λύση λίγο. Άσκηση. Για να τη διατυπώσουμε, να τη σκεφτούμε. Άσκηση. Δείξτε ότι. Ότι κάθε. Κάθε φυσικό αριθμό τη μορφή 4, 1 και 3 έχει έναν τουλάχιστον πρώτο διαιρέτη τη μορφή 4, 1 και 3. Τη μορφή 4, 1 και 3. Μία κέρδος έχει τουλάχιστον έναν πρώτο διαιρέτη
θες, 4, μη και 3. Πέστε ότι βλέπετε για πρώτη φορά και θέλετε να δείτε, κοιτάξτε, πώς θα, τι θα κάνει καλά μας. Μία σκέψη που έκανα τώρα, αλλά δεν... Έχουμε το συγκεκριμένο αριθμό, 4, μη και 3. Ωραία. Έχουμε ότι αυτός είναι ένας φυσικός αριθμός. Μπορούμε να πούμε ότι ή είναι πρώτος ή δεν είναι. Αν είναι πρώτος, έχει ως διαιρέτη τον εαυτό του, ο οποίος είναι προφανώς της ίδιας μορφής. Μπράβο. Λοιπόν, και αν δεν είναι, έχει, γίνεται γινόμενο πρώτο. Και εφόσον δείξαμε ότι όλοι πρώτοι είναι της μορφής 4, μη και 1. Αποκλείεται να είναι ο 2. Ναι, γιατί έχουμε πει ότι ο 2. Επομένως είναι όλοι αυτοί της μορφής. Ναι. Θα είναι ή 4 κάπα συν 1 ή 4 κάπα συν 3. Οι 4 κάπα συν 1 είναι αυτοί που έχουν διαιρέτη ή θα είναι αυτή, ναι, ή αυτή. Και εμείς τι θέλουμε να πω, ότι τουλάχιστον ένας θα είναι αυτής της μορφής. Ας πάμε με την εισάδο, ότι κανένας δεν είναι. Άρα τι θα είναι, Για λέγε, σε διέκοψα όμως τη σκέψη σου. Όχι, αυτή είναι η σκέψη. Ας υποθέσουμε ότι όλοι οι πρώτοι διαιρέτες αυτού είναι της μορφής της άλλης. Δεν έχει κανένα. Υποθέτουμε. Προς άτομο. Ότι όλοι οι πρώτοι διαιρέτες του 4, μη και 3 είναι της μορφής 4, κάπα και 1. Κάπα και 1. Να μην υπάρχει ούτε ένας για δείγμα. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα γινόμενο. Λοιπόν, πάρουμε 4 κάπα συν 1 επί 4 κάπα συν 4 λάμδα. Παίρνουμε δύο πρώτους διαιρέτες που είναι αυτές τις μορφές. Κάνουμε τις πράξεις, θα είναι 16 κάπα λάμδα συν 4 κάπα συν 4 λάμδα, συν 1. Συμφωνείτε? Ίσο 4 επί κάτι, όλα αυτά είναι 4, συν 1. Δηλαδή και το γινόμενο 2 είναι ξανά αυτής της μορφής. Αν πάρουμε αυτά τα 2 και με έναν άλλο τρίτο πρώτο διαιρέτη ξανά αυτής, είναι σου. Τι λέει αυτό στην πραγματικότητα? Αυτός ο αριθμός είναι 3 μόντουλο 4. Και ουσιαστικά, άμα παίξουμε μέσα στο Z4, έχουμε το 0, το 1, το 2 και το 3. Το 4, μη και 3 είναι αυτό το στοιχείο. Το 3 μόντουλο 4. Yeah. Και λέει, με μεγάλη γλώσσα, ότι το 3 μόντουλο 4 δεν μπορεί να είναι γινόμενο άσον μόντουλο 4, γιατί 1 και 1 επί 1 επί 1 θα είναι 1. Αυτό στοιχειοδός βγαίνει έτσι. Δηλαδή παίρνουμε 2, είναι 1 μόντουλο 4, το γινόμενο θα είναι 1 μόντουλο 4, κάτι που το περίμενε. Άρα αν είναι όλοι έτσι δεν γίνεται. Άτο. Είναι καθαρό. Είτε έτσι το πείτε στο Z4, είτε έτσι, είτε. Άρα ένας ακέραιος της μορφής αυτής έχει τουλάχιστον έναν πρώτο διαιρέτη που είναι ξανά αυτή τη μορφή. Σε βλέπω σκεπτική. Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται. Λέγε. Δεν υπάρχουν λάθη και δεν υπάρχουν. Κατά πόσο μπορούσαμε να γράψουμε το 4K και 1, ναι, σαν 4K και 4 πλην 3. 4K και 1, ίσον με 4K. Πλην 3. Θα βγάζαμε το 4 απ' έξω, θα ήταν τη μορφή 4 κάτι, πλην 3, αλλά μετά σκεφτόμαστε ότι είναι πλην 3. Ναι, αλλά το πλην 3 μόντουλο 4 είναι ένα μόντουλο 4. Ναι.
μετά έφτανα δεν πετυχαίνεις κάτι. Διότι είναι το αντίθετο του μην 3, μου το 4 και είναι το 1. Πετυχαίνεις κάτι έτσι. Ενώ το ενδιαφέρον το εξής, μπορεί να πεις αυτό για το έναν ακέραιο 4 μόντουλο 4 μη και 1. Αν πολλαπλασιάσεις 4 μη και 3 επί 4 κάπα και 3 τι θα βγει εδώ πέρα, 16 πολλαπλάσιο του 4. 9 αυτό. 9, αλλά 9 μόντουλο 4 είναι 1. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας ακέραιος της μορφής 4 μη και 1, θα μπορούσε να είναι γινόμενο 2 άλλων 4 μη και 3. Ενώ δεν ισχύει στο 4. Δηλαδή σημαίνει το 3 στο τετράγωνο μόντουλο 4 είναι 1. Ναι. Είναι ισοδύναμη με άλλη γλώσσα. Αν δεν πηγαίναμε άτομο δηλαδή, μπορούσαμε να πάρουμε 2 αριθμούς άρα, της μορφής 4 μη και 3. Ένας αριθμός αυτής της μορφής δεν μπορεί να είναι γινόμενο πρώτον της μορφής 4 μη και 1. Όχι, μπορεί. Αυτό βγάλαμε. Όχι, αυτό είπαμε. Όλο 4 μη και 1, όχι. Αν, μισό λεπτάκι, δεν θα σου βγαίνει συνέχεια 4 κάτι και 1. Ναι, αυτό δεν λέμε. Δεν διεύθυνα. Αυτό το πράγμα, αν πολλαπλασιάσω 4 μη και 3, επί 4 κάπου και 3 που έχετε εκεί, ναι, μας κάνω τις πράξεις, 4 μη κάπου, ξέρω εγώ, υπάρχει. Ναι. Ναι, αυτό μπορεί. Ναι. Το άλλο, το πρώτο που το αποδείξαμε δεν μπορεί. Δηλαδή. Ωραία. Βασικά με τους 4 μη και 3 μπορούμε να φτιάξουμε και 4 μη και 1 και 4 μη και 3. Μπράβο. Γιατί μετά το 4 μη και 1 ναι, με το 3 θα ξαναβγεί 3. Θα ξαναβγεί 3. Έτσι. Και μετά το 3 πάλι με 3 θα δίνει μία άσο, μία 3. Λέγε, μη σταματάς. Τώρα που πήραμε φόρα. Επίσης, δεν σημαίνει ότι όλα τα λύνουν. Μπορεί να μου πεις κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά... δεν ισχυρίζω να τα ξέρω. Αν σου πει κάποιος ότι τα ξέρει όλα, να σου λέει ψέμα. Είχε και άλλα αυτή... Έχει άλλο ένα, το οποίο είναι αυτό που λέγαμε, είναι ότι αποδείξτε ότι υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθμοί της μορφής 4 μη και 3, όπου μη είναι ακέραιο. Και έχει και μία υπόδειξη. Λοιπόν, άσκηση λοιπόν. Μου θυμάσαι να το γράφει κιόλας από κάτω. Ένα φημισμένο και δύσκολο θεώρημα της θεωρίας αριθμών είναι αυτό του Dirichlet, που λέει ότι σε κάθε αριθμητική πρόοδο, α, μη και β, όπου ο μέγιστος κοινός διαρρέτης των όρθων και θήτα είναι 1, υπάρχει ένα άπειρο πρώτη αριθμή. Καμιά φορά στα θέματα άλεγες και γεωμετρίας, όταν κάνουμε θεωρία, γιατί έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αναθέτω σε παιδιά, να κάνουμε αυτό που θεωρούμε. Και να μας το πει στο μήνα. Έτσι γίνεται το μάθος. Λοιπόν, υπάρχουν όμως, κοίταξε, υπάρχουν αριθμητικές πρόοδοι που είναι στοιχειωδώς. Λοιπόν, για να μου το διατυπώσουμε καλό, υπάρχουν λοιπόν άπειροι πρώτοι αριθμοί της μορφής 4 μη και 3. Επομένως τώρα στην αριθμητική πρόοδο με πρώτον όρο το 3 και λόγο το 4, αυτό θέλουμε. Στο είπαμε πρώτη που δεν θα είναι ο 2, θα είναι της μορφής ή 4 μη και. Άπειρη πρώτη. Λύση λοιπόν. Λύση. Προσάτω. Υποθέτουμε. Ότι το πλήθος τον πρώτο της μορφής 4 μη και 3
η 1, η 2, η K. Όλοι είναι αυτής της μορφής. Αφού είναι αυτή τη μορφή, τι αποδείξαμε στο πρώτο, δεύτερο βήμα, ότι κάθε ακέραιος αυτή τη μορφή έχει έναν πρώτο διαιρέτη τη ίδια μορφή. Συνεπάγεται ο ακέραιος P1, P2, P3 έχει έναν πρώτο διαιρέτη. Μορφής 4x και 3. Συμφωνείς? Ναι, αλλά αυτή η πρώτη αριθμή της μορφής αυτής είναι πεπερασμένη και μάλιστα τη πήραμε σε αυτή τη λίστα. Αυτός είναι ένας αριθμός. Άρα αυτός θα είναι ένας από αυτούς. Αυτή είναι πεπερασμένη και... Ωραία. Αυτός, παραδείγματος χάρη, ο P1. Πες. Ωραία. Ο P1 λοιπόν θα διαιρεί αυτό. Αυτό λέγεται. Το PK και 3. Όλο αυτό μαζί με το PK και 3. Όχι, όχι. Είναι... πήρα το γινόμενο, τον πεπερασμένο του πλήθους πρώτων της μορφής και του πρόσθεσα και ένα 3. Δεν είναι δείκτης, δηλαδή. Όχι, δεν είναι δείκτης. Λάθος. Παρανόηση. Πώς θα το γράψω? Όχι, εγώ το καταλάβω ότι δεν είναι δείκτης, αλλά... Συν. Απλά για να το φτιάξουμε ένα αυτή τη στιγμή κάποιος ακέρυφης, τις μορφές. Βάλουμε και ένα 4. Για να έχουμε αυτή τη μορφή. Κάτσε να δούμε τώρα πώς θα πάει. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι είναι ο P1. Ο P1 λοιπόν διαιρεί αυτό. Δεν πρέπει να είναι σε παρένθεση για να είναι ολιό το 4, γιατί έτσι. Το ίδιο είναι. Να ισχύει είναι γνώμη, μπλοκέ. Είναι γνώμη, εδώ. Μπλοκέ. Δεν ξέρω αν βγαίνει τώρα, πρέπει να το σκεφτούμε. Λοιπόν, ο P1, που είναι αυτή τη μορφή, διαιρεί αυτό όλο. 4, 5 κτλ. Ο P1 όμως διαιρεί και όλο. Αφού λέμε διαιρεί όλο. Είναι διαιρέτης. Αλλά ένας από αυτούς είναι ο P1. Πώς? Δεν γίνεται ο P1 να τους διαιρεί όλους. Αφού είναι πρώτη. Γιατί αφήνουμε ότι είναι ένα από αυτούς, άρα και αυτός είναι πρώτη. Α, διαιρεί όλο. Ναι. Ναι. Άρα ο P1 θα διαιρεί το 3 και θα είναι και πρώτος. Ωραία, άρα είναι 3 ή είναι 1. 1 δεν γίνεται. Ναι. Γιατί δεν είναι πρώτος. Άρα είναι 3. Επομένως, πώς καταλήγουμε σε άτομα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να το σκεφτούμε. Έτσι πάει. Και ένα πηδείο να πάρουμε και να κάνουμε την ίδια δουλειά.